Οι συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης της Συρίας για το νέο σύνταγμα ξεκίνησαν στη Γενέβη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Γκέιρ Πέντερσεν, εγκαινίασε την πρώτη συνεδρίαση της Συνταγματικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από 150 αντιπροσώπους από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών της Συρίας. Την έναρξη των συζητήσεων χαιρέτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που συναντήθηκε λίγο νωρίτερα στη Γενέβη με τους ομολόγους του από το Ιράν και τη Ρωσία. Ο Τσαβούσογλου προειδοποίησε. Αν δούμε τυχόν τρομοκράτη της Συριακής Κουρδικής Πολιτοφυλακής YPG στη Βορειοανατολική Συρία, δεν θα διστάσουμε να τον εξοντώσουμε. Είναι σημαντικό όλοι μας να επιμείνουμε στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Πιστεύουμε ότι το έδαφος της Συρίας θα πρέπει να ελέγχεται από την κυβέρνηση και από τις στρατιωτικές ένοπλες δυνάμεις της Συρίας. Αυτοί θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για να παρέχουν ασφάλεια στη Συρία και στους γείτονές της. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε. Η κοινή δήλωση των Υπουργών επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να εξαρθρώσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις εκδηλώσεις της σε αυτή τη χώρα. Επιπλέον επιβεβαιώνει ότι δεν ανεχόμαστε οποιαδήποτε διάσπαση στην επικράτεια της Συρίας. Καλούμε όχι μόνο το καθεστώς αλλά και τους Ρώσους να ασκήσουν την επιρροή τους στις δυνάμεις του καθεστώτος, να μην επιτρέψουν η κατάσταση στα βορειοανατολικά να εξελιχθεί σε μια νέα σύγκρουση. Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ Αλ-Άσαντ δέχτηκε να συμμετάσχει στο νέο αυτογύρο συνομιλιών μετά από πιέσεις που δέχτηκε από τη σύμμαχό του Ρωσία.